Σήμερα, έτσι, εθελοντικά από συναδέλφους, ξεκινάμε ένα πρόγραμμα σωστικά παρακολούθησης των παιδιών των Ρωμά ή Τσιγκάνων, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, το οποίο περιλαμβάνει από οδοντιατρικό έλεγχο, οφθαλμολογικό έλεγχο, παιδιατρικό έλεγχο και εμβολιασμό. Είναι ένας τρόπος ώστε να πλησιάσουμε και να μπούμε στην κοινωνία τους και να βάλουμε μια αρχή ώστε να έρχονται και μετά αυτοί αργότερα σε εμάς και να τους παρακολουθούμε στο γιατροκοινωνικό, το οποίο υπάρχει εδώ και 5 χρόνια και ασχολείται με αυτό το θέμα. Υπάρχει, δεν είναι ίσως η συμμετοχή που θα επιθυμούσαμε, έτσι. Τουλάχιστον εγώ τους 2 μήνες που είμαι, γιατί το κέντρο λειτουργεί 5 χρόνια. Αλλά έχει συμμετοχή. Δεν είναι αυτοί, δηλαδή δεν είναι όλοι, αλλά έρχονται. Και αυτό προσπαθούμε αυτό να αυξήσουμε τη συμμετοχή τους. Και να τους κάνουμε να έρθουν, γιατί δεν είναι εύκολο να έρχομαστε και συχνά στον καταβλισμό. Είναι πιο εύκολο να έρχονται και αυτοί όποτε χρειαστούν, όποτε έχουν κάποιο πρόβλημα, να έρχονται εκεί που είναι το ιατρικό κοινωνικό, στην Αλικαρνασσό. Καλή, θετική. Τους ευχαριστούμε, καιρό είχαν να το κάνουν, το περιμέναμε. Καλό για τον καταβλισμό και χρειάζονται τέτοιες προσπάθειες για να μπορούμε και εμείς να είμαστε πιο άνετοι. Γιατί δεν είναι εύκολο να πηγαίνεις στα νοσοκομεία να κάνεις τα εμβόλια αυτά όλα, γιατί δεν υπάρχουν χαρτιά, δεν υπάρχουν όλα αυτά. Τους ευχαριστούμε και είναι και άγιες μέρες τώρα. Καλό για τον καταβλισμό. Ευχαριστούμε. Εντάξτε, είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Τα προβλήματα αυξάνονται. Η δυσκολία μεγαλώνει για όλους. Υπάρχουν πολλοί ανασφάλιστοι συνάνθρωποι μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια προσπάθεια στο Δήμο Ηρακλείου στο πλαίσιο της προαγωγής της δημόσιας υγείας με τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Καταλαβαίνετε ότι μια πολύ μεγάλη ομάδα πληθυσμού είναι η Ρωμά. Ο καταβλισμός είναι το σημείο που βρίσκονται μαζεμένα τα παιδιά και είναι πιο εύκολο για μας να έρθουμε εδώ να επισκεφτούμε επιτόπου και να προσφέρουμε εξετάσεις. Με τη βοήθεια εθελοντών γιατρών θα εξετάσουμε σήμερα τα παιδιά. Είναι περίπου 200 παιδιά. Όσα προλάβουμε σήμερα θα ακολουθήσουν και άλλες ημέρες. Και να κάνουμε και τον εμβολιασμό, γιατί για τουλάχιστον 1 χρόνο έχουν μείνει χωρίς εμβόλια. Έχουμε τη συμπαράσταση των εθελοντών και του Υπουργείου Υγείας που μας έδωσε μας προμήθευσε τα απαραίτητα εμβόλια και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Θα συνεχιστεί. Ήδη όλα τα παιδιά τα ανασφάλιστα εξετάζονται στο Δημοτικό Ιατρείο. Τα παιδιά Ρωμά εξετάζονται στο Ιατροκοινωνικό Κέντρο στην Αλικαρνασσό σε σταθερή βάση, όπου θα γίνει μετά και η συνέχιση των εμβολίων. Θα συνεχίσουμε στο Δήμο Ηρακλείου και σε άλλες περιοχές, εάν χρειαστεί, και με άλλες πληθυσμιακές ομάδες. Είμαστε στη φάση που συλλέγουμε τα στοιχεία και καταγράφουμε τα δεδομένα για να δούμε πού θα χρειαστεί να πάμε.